Αυτή είναι η ολοκληρωμένη επιστημονική πρόταση που πριν από 15 ολόκληρα χρόνια συνέταξε ενιαία η γεωτεχνική κοινότητα τη Κρήτη με τη σφραγίδα του ΓΕΟΤΕΕ και σε απόλυτη συνεννόηση με του εκπροσώπου τη τοπική αυτοδιοίκηση. Κατατέθηκε στα Υπουργεία Περιβάλλοντο και Αγροτική Ανάπτυξη ω η πλέον δραστική απάντηση στην απειλή του κόκκινου σκαθαριού με έμφαση στο κίνδυνο το καταστροφικό έντομο να απειλήσει τι εννέα προστατευόμενε περιοχέ με τον κριτικό φοίνικα. Η πορεία εξάπλωση του κόκκινου ρηχοτού σκαθαριού των φοίνικοειδών τα τελευταία τρία χρόνια είναι εκθετική. Η εφαρμογή αποσπασματικών μέτρων και μεμονωμένε προσπάθειε δεν αποδείχτηκαν αποτελεσματικέ. Ο κίνδυνο προσβολή του ντόπιου φίνικα στι εννέα προστατευόμενε περιοχέ τη Κρήτη είναι εν δυνάμει υπαρκτό. Το επιστημονικό καμπανάκι χτύπησε το 2009, αλλά η μελέτη έμεινε στο σιρτάρι. Είχε γίνει τότε μία μελέτη, ε, όταν είχε πρωτοεμφανιστεί ο κίνδυνο, ε, για το τι πρέπει να γίνει. Η μελέτη αυτή είχε και ε, κοστολογηθεί και όλες, όλες, οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Αυτοβούλος προχώρησε σε αυτή την ολοκληρωμένη πρόταση διαχείρισης μπροστά στη διαπίστωση της αδυναμίας των φορέων να αντιδράσουν δραστικά. Τα προτινόμενα μέτρα αποτελούν ένα διαχειριστικό σχέδιο που η εφαρμογή του στο σύνολό του και όχι αποσπασματικά εκτιμάται ότι θα δώσει το επιθυμητό αποτέλεσμα σε βάθος τριών έως 4 χρόνων. Το προτινόμενο διαχειριστικό σχέδιο υπόκειται σε κεντρική και ενιαία διοικητική διαχείριση για ολόκληρη την Κρήτη. Με ενδεικτικό κόστο στι 900.000 ευρώ και με τι Διευθύνσει Δασών και Αγροτική Ανάπτυξη να αναλαμβάνουν το συντονισμό του όλου προγράμματο, το εγχείρημα φάνηκε να υιοθετείται και μάλιστα με σχετική επιστολή το Μάρτιο του 2010. Φαίνεται να εγκρίνεται σε πρώτη φάση και χρηματοδότηση ύψου 400.000 ευρώ. Εν συνεχεία, κάθε πρόθεση και προοπτική χάθηκε. Η πρόταση δεν υλοποιήθηκε ποτέ και ίσω χάθηκε πολύτιμο χρόνο και κυρίω δράσεων θωράσεων. Υπήρχε ένα μια πρόταση για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που δεν εφαρμόστηκε, που απαιτούσε πολλά μέσα και πόρου. Δεν δόθηκαν αυτά τα χρήματα. Οι, οι, οι συνάδελφοι προσπαθούν να παρακολουθούν την κατάσταση. Τώρα λοιπόν, φτάσαμε να αρχίσουμε να έχουμε μεγαλύτερε προσβολέ. Τώρα λοιπόν, και αυτή την κρίσιμη στιγμή, πρέπει κάτι να γίνει. Ε, ειδοποιήσαμε το Υπουργείο Περιβάλλοντο με έγγραφο και ζητούμε να συντονίσει την όλη προσπάθεια, διότι προφανώ το εγχείρημα είναι πολύ σοβαρό και πολύ μεγάλο. Απαιτείτε πολύ καλή αποτύπωση της κατάστασης στο δάσος, στο ΒΑΗ, στενή παρακολούθηση των πληθυσμών και των προσβολών, αν εξελίσσονται ή όχι και αν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο στη συνέχεια αυτή η απάντηση θα μας οδηγήσει σε λήξη του συγγερμού αν όλα καλά ή σε ανάγκη επέμβαση στο οικοσύστημα αυτό το Natura. Το Βάι μετρά ήδη τα πρώτα φοινικό δέντρα που το κόκκινο σκαθάρι κατέστρεψε και ο φόβο μια πιθανή πιο εκτεταμένη προσβολή είναι υπαρκτό. Μπροστά στη δύσκολη αυτή κατάσταση είναι ενδεικτικό πω η διεύθυνση δασών Λασιθίου με μόλι δύο δασολόγου προφανώ δεν μπορεί να σηκώσει το τεράστιο βάρο του ελέγχου χιλιάδων φοινίκων σε μια έκταση στρεμάτων. Γι' αυτό και το Υπουργείο Περιβάλλοντο με κατεπίγον έγγραφο καλείται άμεσα να παρέμβει.